Έχουμε ύφεση και πληθωρισμό ταυτόχρονα. Οι πολίτες βλέπουν το εισόδημά τους να χάνεται την ίδια ώρα που οι τιμές ανεβαίνουν. Και εσείς ετοιμάζετε νέα περιοριστικά μέτρα. Πού το πάτε? Δεν αντέχει άλλο η αγορά. Τους μικρομεσαίους, τη μεσαία τάξη την καταστρέψατε. Με μια πολιτική ακραία, με μια κυβέρνηση επί 12 μήνες ασυντόνιστη, με μια αισιοδοξία ψεύτικη που δεν πείθει πλέον ούτε τους δικούς σας βουλευτές, κύριε Παπανδρέου. Κύριε Σαμαρά, η χώρα σε αυτή τη συγκυρία χρειάζεται λοιπόν προτάσεις και όχι εντυπώσεις. Βήμα-βήμα θα τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε όχι με στασιμότητα, όχι χωρίς να αλλάζουμε τίποτα, ούτε με δεήσεις και μαγικά τερτύπια, αλλά με βαθιές αλλαγές. Και εκεί είναι που θα ήταν χρήσιμο να συνεισφέρετε. Να αλλάξετε και να ξεφύγετε από το παρελθόν σας και την υπεράσπιση του προηγούμενου Πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή, με τον οποίο ταυτίζεστε. Είπαμε, κύριε Παπανδρέου, να την τιμήσετε την 1η Απριλία, αλλά όχι και έτσι. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, χρόνια σας πολλά για την ημέρα, αλλά είπατε για τον προηγούμενο Πρωθυπουργό. Εγώ σε εσάς βλέπω ήδη τον προηγούμενο Πρωθυπουργό. Έχετε χάσει επαφή με την πραγματικότητα, κύριε Παπανδρέου. Χθες είπατε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι η ανάκαμψη ξεκίνησε. Αλλά πέστε μας, κύριε Παπανδρέου, να πάρει ευχή, να πάρει μια πρόβλεψη που να έχετε πέσει μέσα. Πέστε τα μαγαζιά που κλείνουν. Είναι η θλιβερή φωτογραφία της οικονομικής σας πολιτικής. Αλλάξτε την επιτέλους. Θλιβερή φωτογραφία κατήφιας απεσιοδοξίας. Αυτή ακριβώς την Ελλάδα μας παραδώσατε, κύριε Σαμαρά. Αυτή ακριβώς την Ελλάδα παράδωσε η Νέα Δημοκρατία. Και αν εσείς μιλήσατε χαριτωμένα για την 1η Απριλιά, μάλλον εσείς ζείτε την 1η Απριλιά κάθε μέρα, διότι ξεχνάτε ότι τις ανάσες για τις οποίες μιλάτε, για τον Βέλγο βεβαίως επιχειρηματία, εσείς είχατε 5,5 χρόνια να τις δώσετε, και εμείς είμαστε εδώ πράγματι για να φτιάξουμε μια χώρα που θα απελευθερώσει τον Έλληνα και τον Έλληνα επιχειρηματία και τον Έλληνα πολίτη από τα βάρη του παρελθόντος, από το χρέος του παρελθόντος. Αυτή είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησής μας, και βεβαίως είναι δύσκολα και βεβαίως αντιμετωπίζει η χώρα ένα τεράστιο βάρος. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να τα αλλάξουμε. Όχι για να κλαίμε τη μοίρα μας, όχι για να λέμε πόσο απεσιόδοξα είναι, και όχι για να κατεβάζουμε τα μολύβια με αδράνεια και να βοηθάμε τους φίλους και τις παρέες μας. Διότι αν θέλετε, κύριε Σαμαρά, να μιλήσουμε αλήθειες, σκεφτείτε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η πρώτη δουλειά της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί ειδικών σας ημερών ήταν η εμπλοκή με τους κουμπάρους.